οι επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση. Η πιο χαρακτηριστική από τις επιπτώσεις, με άμεσο αντίκρισμα στην ευρύτερη οικονομία και τους πολίτες, είναι η τραπεζική κρίση, που συνεπάγεται πλήρη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, εκτείναξη των επιτοκίων δανεισμού, δέσμευση καταθέσεων και εν τέλει χρεοκοπία τραπεζών, που μετά τις απώλειες από το haircut δεν θα έχουν ικανά κεφάλαια για να λειτουργήσουν. Μαζί με τις τράπεζες πλήττονται και οι άλλοι κάτοχοι ομολόγων ή μετοχών τραπεζών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικά ταμεία, μικρομέτοχοι και άλλοι. Πολιτικές και οικονομικές πιέσεις. Όλα αυτά οδηγούν μια χώρα σε ομοιρία και την οικονομία σε ασφυξία. Το εφιαλτικό μετά, η κερδοσκοπία, συνεχίζεται. Η αναδιάρθρωση του χρέους καταλήγει ουσιαστικά στην έκδοση νέων ομολόγων, που και αυτά θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις διεθνείς αγορές. Η ανισορροπία που μπορεί να προκληθεί από τις κερδοσκοπικές κινήσεις έναντι αυτών των ομολόγων παραμένει. Η εκτείναξη των spreads δεν αντιμετωπίζεται, ούτε και περαιτέρω η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού στη χώρα. Συμπέρασμα. Η αναδιάρθρωση του χρέους καταλήγει σε επιβάρυνση μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό του διακανονιζόμενου χρέους. Οι επιπτώσεις στο εθνικό οικονομικό σύστημα είναι άμεσες και συμπεριλαμβάνουν μεγάλη κρίση ρευστότητας και χρεοκοπία τραπεζών. Οι επιπτώσεις στο διεθνές οικονομικό σύστημα εγείρουν τεράστιες πολιτικές πιέσεις για ικανοποίηση των πιστωτών. Οι πιέσεις αυτές αφορούν τόσο την πολιτική διαπραγμάτευση για τον διακανονισμό του χρέους, όσο και τις άμεσες διεθνείς οικονομικές συναλλαγές της χώρας. Η χώρα τίθεται σε δυσμενή θέση στο πλαίσιο των διεθνών πολιτικών και οικονομικών της σχέσεων. Η χώρα ουσιαστικά εξοβελίζεται από τις διεθνείς αγορές.